πάντα είναι προετοιμασμένη η Αρκαδία, η Ομόνια Αρκαδία, η ενότητά μας είναι πάντα προετοιμασμένη. Υπάρχουν βάρδιες οδηγών, βάρδιες ανθρώπων οι οποίοι είναι φορτισμένοι με το αντικείμενο αυτό. Άλλωστε το περιμέναμε το χιόνι αυτό και είναι και ευχάριστο, διότι η Αρκαδία, η όμορφη Αρκαδία, όπως πολλές φορές λέω, γίνεται πολύ ομορφότερη όταν χιονίσει. Τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν προσπαθήσαμε και τα λύσαμε το συντομότερο δυνατόν. Ρίξαμε το βάρος στο εθνικό δίκτυο, γιατί τα προβλήματα ήταν πιο πολύ στο δρόμο προς Πάρτη και στο δρόμο προς Πύργο, στους δύο εθνικούς δρόμους αυτούς. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας ήταν 6 μηχανήματα της περιφερειακής ενότητας τα οποία δρούσαν στους δρόμους αυτούς. Και μετά περάσαμε και στο επαρχιακό δίκτυο και σε χωριά. Τη στιγμή αυτή το μόνο πρόβλημα που υπάρχει είναι στα χωριά του Φαλάνθου και κυρίως προς το Χρυσοβίτσι, που το χιόνι ήταν πάρα πολύ. Το μηχάνημα το χιονιστικό δεν μπόρεσε να καθαρίσει το δρόμο και τώρα πηγαίνει ένας φορτωτής ώστε να μεταφέρει το χιόνι για να μπορέσουμε να ανοίξουμε το δρόμο, γιατί εκεί υπήρξε και πρόβλημα και με ηλεκτροδότηση, γιατί δεν μπορούσε να περάσει το μηχάνημα της ΔΕΗ. Νομίζω ότι το χιόνι τελείωσε, δεν θα συνεχίσει από ό,τι λέει και η ΕΜΗ, και θα περιμένουμε το νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο προβλέπεται και το Σάββατο. Δεν υπάρχουν περιοχές δηλαδή να είναι αποκλεισμένες? Ιδιαίτερα προβλήματα δεν έχουμε. Βεβαίως παντού χρειάζονται αλυσίδες. Αυτό που λέμε πάντα, ότι τους δρόμους δεν τους κλείνει το χιόνι, τους κλείνουν τα αυτοκίνητα τα οποία κολλάνε γιατί δεν έχουν αλυσίδες και ντελαπάρουν. Όλοι να έχουν αλυσίδες μαζί τους, διότι η Αρκαδία είναι ένας ορεινός δρόμος και έχει πολύ ορεινό δίκτυο, που δεν ξέρεις πού μπορεί να σου τύχει, και ειδικά τις βραδινές ώρες που υπάρχει και ο παγετός μπορεί να δημιουργούν κάποια προβλήματα και θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους και τη ζωή των επιβατών τους. Και δεύτερον, να έχουν και βενζίνη, διότι αν κάπου αποκλειστούν, τουλάχιστον να έχουν θέρμανση, να δουλεύει το κινητήρας, να μην παγώσουν. Στο γενοδρομικό. Το χιονοδρομικό καθαρίζει. Εμείς και ο Δήμος μαζί στη συνεργασία έχουμε λάβει την υποχρέωση να καθαρίζουμε τον δρόμο από Καρδαρά. Ο δρόμος προς Βιτίνα είναι ένας δύσκολος δρόμος, ο οποίος παγώνει. Θα έλεγα τον αποφύγουν όσοι πάνε στο χιονοδρομικό. Εμείς θέλουμε να έχει το χιονοδρομικό χιόνι, γιατί είναι ένας πόλος έλξης τουριστών. Είναι το πιο κοντινό στην Αθήνα. Και νομίζω ότι τα Σαββατοκύριακα από εδώ και πέρα που θα έχουμε χιόνι στο χιονοδρομικό, θα έχουμε και αυξημένη, ας πούμε, πιο πολύ κόσμο να έρχεται στην περιοχή μας. Υπάρχει κάποιο τηλέφωνο που μπορούν να απευθυνθούν οι πολίτες ώστε... Κοιτάξτε, το πιο εύκολο το οποίο μπορεί να απευθυνθούν οι πολίτες είναι το 100. Το 100 είναι συνδεδεμένο και μαζί μου, μιλάει μαζί μου συνέχεια, όπως και με τις υπηρεσίες μας. Θα έλεγα να απευθύνονται στο 100, από όπου και να βρίσκονται, να παίρνουν αριθμό 100 και από εκεί και πέρα εμείς θα ειδοποιηθούμε για να πάμε να βοηθήσουμε ό,τι χρειαστεί. Συνεργάζεστε και με τους Δήμους? Ναι, βεβαίως, και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με όλους τους Δήμους Αρκαδίας, διότι πρέπει σε πάρα πολλά πράγματα να συντονιστούμε. Μάλιστα, αναλάβαμε ότι ο Δήμος την υποχρέωση να πάει σε κάποια χωριά να καθαρίσει και εμείς σε κάποια άλλα. Έγινε μια συντονισμένη προσπάθεια, γι' αυτό δεν είχαμε και ιδιαίτερα προβλήματα. Οργανωτικά πώς είναι η περιφερειακή ενότητα όσον αφορά το αλάτι, είχαμε από πέρυσι περίπου 200 τόνους, είχαν περισσέψει, και φέτος πήραμε άλλους 300. Ήδη έχουμε 500 τόνους, έχουμε καταναλώσει ελάχιστο. Νομίζω ότι είναι επαρκέστατη ποσότητα, δεν θα έχουμε πρόβλημα από αλάτι. Τα μηχανήματα, έχουμε δικά μας κάποια μηχανήματα, τα οποία όμως, εάν συνεχίζει μία χιονόπτωση για πολλές ώρες και πολλές μέρες, δεν μπορούν οι υπάλληλοι, οι χειριστές να δουλεύουν νυχθημερών. Γι' αυτό τότε θα βάλουμε και ιδιώτες. Ως το παρόν, πάντως, τη φορά αυτή χρησιμοποιήσαμε μόνο κρατικά μηχανήματα και δεν πληρώσαμε χρήματα σε ιδιώτες για να γίνει χιονισμός. Πού μπορούν να προμηθευτούν αλάτι? Έχετε, νομίζω, αποφασίσει και να είναι και σε κάποια σημεία? Ναι, εμείς, όπως κάνουμε τα τελευταία χρόνια, έχουμε κάνει διασπορά του αλατιού σε διάφορες περιοχές. Έχουμε πάει το αλάτι εμείς εκεί. Τα δικά μας μηχανήματα πηγαίνουν και φορτώνονται το αλάτι αυτό, αλλά έχετε λάβει την υποχρέωση οι Δήμοι να έχουν μηχανήματα να φορτώνουν το αλάτι στα δικά μας μηχανήματα. Υπάρχουν σε διάφορες περιοχές, όπως είναι στο Λεβίδι, στη Βιτίνα, στο Λεωνίδιο, σε διάφορα σημεία. Έχουμε κάνει διασπορά του αλατιού. Όσον αφορά όμως τους οικισμούς μέσα, είναι υποχρέωση των Δήμων να τους δώσουν αλάτι στους κατοίκους και για την πόλη αλλά και για τις άλλες πόλεις στα χωριά του νομού. Είναι υποχρέωση των Δήμων. Εμάς είναι η κεντρική, η εθνική δρόμη, η επαρχιακή δρόμη. Και από εκεί και πέρα δεν περιοριζόμαστε μόνο σε αυτά. Πηγαίνουμε και σε χωριά που είναι δημοτική δρόμη και πολύ, αλλά και εκεί καθαρίζουμε. Έχετε ενημέρωση ότι δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα στον αυτοκινητόδρομο με αυτοκίνητο, κάτι? Όχι, απλώς άκουσα για το καλογερικό, αλλά η παλιά εθνική οδός, η εθνική οδός του Μωρέα, δεν νομίζω ότι είχε κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα, και στην παλιά τι έγινε δηλαδή? Κάποιος, όπως προηγουμένως είπα, που δεν είχε αλυσίδες, ντελαπάρισε με αποτέλεσμα να κλείσει το δρόμο για κάποιες, δεν ξέρω πόση ώρα ήταν αυτό. Τα ξημερώματα έγινε αυτό, ναι, το τα πρωί. Τα ξημερώματα στο καλογερικό. Μάλιστα. Χωριά αποκλεισμένα δεν έχουμε πάντως. Χωριά αποκλεισμένα όχι. Υπήρχε ένα πρόβλημα στη Στεγνίτσα με κάποιον νεφροπαθή που είναι φύγει. Πήγαν, το καθάρισαν. Σας λέω, τη στιγμή αυτή κλειστό χωριό είναι μόνο προς το Χρυσοβίτσι, που είναι μεγάλη ποσότητα του χιονιού και χρειάζεται να πάει.